Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η διαδικασία, η αιτήσια, μας δίνει την αφορμή να κοινοποιούμε και στην κοινή γνώμη να δημοσιοποιούνται μία σειρά από στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία της Βουλής και αυτό είναι όχι μόνο υποχρέωσή μας, αλλά είναι και κάτι πάρα πολύ καλό, έτσι ώστε να διαμορφώνεται μία γνώμη για τα οικονομικά και όχι μόνο και τα λειτουργικά και τα άλλα θέματα της Βουλής. Θα ήθελα να ξεκινήσω εκτιμώντας τις πολύ καλές προηγούμενες τοποθετήσεις των περισσότερων συναδέλφων που με κατανόηση και με συνένεση είδαν τις αναλυτικές καταστάσεις οι οποίες έχουν έγκαιρα γνωστοποιηθεί και που βοηθάνε, όπως και όλα σχεδόν τα κόμματα εντός της Βουλής, στο να συνεχίζεται το έργο της Βουλής. Κυρίως όμως θα ήθελα να ξεκινήσω καταθέτοντας την εκτίμησή μου για την εξαιρετική δουλειά, για το έργο που γίνεται από τις υπηρεσίες, τους γενικούς διευθυντές, τους διευθυντές, τους συμματάρχες, τους διοικητικούς υπαλλήλους, όχι μόνο των οικονομικών υπηρεσιών της Βουλής, διότι εκεί καταλήγουν τα πράγματα, αλλά όλων των υπηρεσιών που έχουν έναν πρώτο έλεγχο, ένα πρώτο προγραμματισμό και τις πρώτες εισηγήσεις, τόσο για την διεκπεραίωση και για την εφαρμογή του προϋπολογισμού, αλλά και για την οργάνωση της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και είναι απόρρια και των δικών τους εισηγήσεων αυτό το τεύχος το οποίο έχει έρθει. Κυρίως όμως η καλή εντύπωση που υπάρχει για τα οικονομικά και όχι μόνο της Βουλής οφείλεται στο ότι κάνουν ένα εξαιρετικό έργο απολύτως διαφανές και στο πλαίσιο της εξοικονόμησης πόρων αλλά και της αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων που δίνει η Βουλή. Πραγματικά τους ευχαριστώ εκ μέρους όλων μας, όλων των βουλευτών. Εμείς είμαστε περαστικοί εδώ, άντρες και γυναίκες. Για εσάς, άντρες και γυναίκες που είστε μόνιμοι εδώ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνετε. Και μου δίνεται η ευκαιρία δημοσίως να πω μερικά πράγματα τα οποία ίσως θα ήταν αυτονόητα, αλλά πρέπει να παρουσιαστούν. Πρώτον, πρέπει να είναι γνωστό ότι γίνεται έλεγχος στη Βουλή από το πρώτο ευρώ όλων των δαπανών. Αυτό να είναι γνωστό και ως εκ τούτου δεν χωράει κανενός είδους λαϊκισμός ή οποιαδήποτε ερωτηματικά που τίθενται ενδεχομένως δημοσίως σε σχέση με τα οικονομικά της Βουλής. Δηλαδή, παρά και την νομοθεσία που πλέον έχει ρίξει το βάρος στο κατασταλτικό έλεγχο, εδώ γίνεται για όλες τις δαπάνες και από το πρώτο ευρώ υπάρχει το τμήμα του ελεγκτικού συνεδρίου που έχει πλήρη εικόνα και έλεγχο. Και σε ό,τι αφορά την Βουλή και σε ό,τι αφορά το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που είναι το Ίδρυμα για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Επίσης, να σας πω ότι έχει κατοχυρωθεί όχι θεωρητικά και θεσμικά μόνο η οικονομική αυτονομία της Βουλής σαν θεμέλιο, σαν πυλώνας της αυτονομίας της, της συνταγματικής σε σχέση με τη διάκριση των εξουσιών και σε σχέση με την δυνατότητα να καθορίζει τα του οίκου της. Έχει κατοχυρωθεί όχι με έναν τρόπο αυθαίρετο ή χειραγωγικό, δηλαδή αποφασίζομαι και διατάσσομαι, αλλά πλέον γίναν προσπάθειες τα τελευταία χρόνια αυτή η κατοχύρωση να είναι στο πλαίσιο απολύτως της κοινής δημοσιονομικής διαχείρισης, απολύτως με βάση όλες τις συμφωνίες που έχουν γίνει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους άλλους φορείς για τον τρόπο λειτουργίας του δημόσιου οικονομικού, με την εικόνα που έχει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για όλες τις δαπάνες και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, έχει κατοχυρωθεί δηλαδή
το ότι μόνο για τη Βουλή είναι αυτό, μέσω ενός ειδικού κωδικού στην τράπεζα της Ελλάδος, ιδιαίτερου, όχι ειδικού, ιδιαίτερου κωδικού, γίνονται όλες οι πληρωμές και δοσοληψίες, και αυτό είναι σε πλήρη εφαρμογή μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Όπως και όλα τα άλλα, δηλαδή η εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου, η εφαρμογή όλων των άλλων πλευρών που αφορούν στην δημόσια διαχείριση του δημοσίου χρήματος, διαλαμβάνονται και γίνονται σεβαστά από την Βουλή και τη διαχείρισή της στο πλαίσιο αυτής της ιδιαίτερης αυτόνομης διαχείρισης, που επαναλαμβάνω είναι ένα συν, δεν είναι κάτι το ότι είναι διαφορετικό, δεν είναι επίδειξη αυθαιρεσίας, είναι επίδειξη, μάλλον είναι ενισχυμένη παρουσία της οντότητας της Βουλής. Θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό, διότι η Βουλή στο πλαίσιο όλης της κατάστασης της οικονομικής διαμορφώνει σιγά σιγά ένα πυλώνα καλής διαχείρισης, διαφάνειας, αντί δηλαδή να είναι μία μαύρη τρύπα ή μία γκρίζα περιοχή για τα δημόσια οικονομικά, είναι αντίθετα με τον τρόπο που λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα ένας πυλώνας που ενισχύει την εικόνα και τη διάθεση και την υποχρέωση της χώρας να λειτουργεί με σωστό τρόπο σε όλα τα επίπεδα σε σχέση με τα οικονομικά. Θεωρώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν είναι ανάγκη εδώ να κάνουμε τη συζήτηση που θα κάνουμε εν πλάτης μιλώντας για τον προϋπολογισμό, για το κατά πόσον η χώρα βγήκε, με ποιες δεσμεύσεις, μόνιμα, μη μόνιμα, από τα μνημόνια, τι σημαίνει 21 Αυγούστου κτλ. Αυτά θα τα πούμε σε ένα μήνα, θα είναι αναλυτικά τα στοιχεία και πιστεύω πάρα πολύ πιστικά προς την κατεύθυνση ότι πράγματι ζούμε μια νέα εποχή με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Πλην όμως, επιτρέψτε μου, επειδή πολιτικά πάντοτε μιλάμε εδώ πέρα μέσα, να είμαι πάρα πολύ σαφής. Η χώρα βρέθηκε σε άτυπη κατάσταση χρεοκοπίας και δεν έχει αποπληρώσει το χρέος της, ούτε της έχει χαριστεί, ούτε μπορέσαμε να το διαγράψουμε. Έχει γίνει μια σοβαρή αναδιάρθρωση του χρέους που βοηθάει για την επόμενα 15 χρόνια. Έχει ολοκληρωθεί το τρίτο πρόγραμμα και έχουν ολοκληρωθεί τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής και οι συμφωνίες, οι αποκληθήσεις μνημόνια. Αυτά έχουν επισυμβεί. Μπορεί η κάθε, η σημερινή, η επόμενη, η όποια κυρίαρχη κυβέρνηση που θα προκύπτει από τις εκλογές να διαμορφώνει τον προϋπολογισμό της, να συζητιέται εδώ πέρα μέσα στη βάση των γενικών δεσμεύσεων που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επιπλέον δέσμευση για την επόμενη διετία σε σχέση με τα πλεονάσματα, ως προς το 3,5%, αυτά είναι της πάσης γνωστά. Δεν υπάρχουν επιπλέον ζητήματα που να θεωρούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι το ίδιο τα πράγματα όπως πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι, κλπ. Δεν είναι τα ίδια. Ας καταλήξουμε σε αυτό και από εκεί και πέρα θα δοθεί ευκαιρία όταν συζητήσουμε και στον προϋπολογισμό να δούμε τις πλευρές, πόσο πιο γρήγορα θα μπορούσαμε να είχαμε βγει, πώς και τα λοιπά, όπως τίθεται από ορισμένες πλευρές. Άρα συζητούμε στη νέα φάση με τα νέα δεδομένα και τις νέες δυνατότητες που έχει η χώρα, η κυβέρνηση, η Βουλή εν προκειμένου για να ασκήσει την πολιτική της. Έρχομαι σε ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο γνωρίζετε πως ήταν εξ υπαρχής με συνένεση όλων μια προσπάθεια την οποία κάναμε αυτά τα χρόνια. Θέλαμε και θέλουμε η Βουλή να μην αποτελεί ένα εξαιρετικό μουσείο, μαυσολείο, κέντρο διεκπεραίωσης του τρέχοντος νομοθετικού έργου κτλ. Θέλουμε να έχει και να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερο και μάλιστα σε συνθήκες μακρόχρονης κρίσης που περάσαμε ένα ρόλο δημιουργικό, εξωστρεφή, ένα ρόλο θα έλεγα κυβωτού και όχι απλώς συντήρησης σε όλα τα επίπεδα, λέω αυτό.
Και αυτό νομίζω ότι το έχουμε πετύχει σε αρκετά μεγάλο βαθμό και όλο αυτό αντανακλάται και στους κωδικούς τους οικονομικούς, αντιλαμβάνεστε. Μιλάω για ανθρώπους ή για ποιότητα ως προς αυτά. Διότι υπάρχει μια ισχυρή εξωστρέφεια, αναφέρθηκαν προηγούμενα με πολύ καλά λόγια το σύνολο σχεδόν των ομιλητών συναδέλφων για το κανάλι της Βουλής, για το Ίδρυμα της Βουλής, για το πλήθος των εκδηλώσεων και συνεδρίων που γίνονται. Τώρα το Δεκέμβριο θα γίνει το τριήμερο μεγάλο συνέδριο που γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος θα έχει θέματα που αφορούν στην ενημέρωση και την δημοκρατία. Ίδρυμα της Βουλής, κανάλι, εξωστρέφεια με πλήθος εκδηλώσεων, χορηγιών, ενθάρρυνσης δημιουργικών εστιών σε σχέση με τα ζητήματα ιστορικής μνήμης, βιβλιοθήκες, πολιτισμός, κινηματογράφος, σε όλη την περιφέρεια, όχι αθηνοκεντρικά, σε όλη την περιφέρεια, σε όλους τους δομούς και όποτε ζητήθηκε και από συναδέλφους οποιασδήποτε πλευράς να υπάρξει μια ενίσχυση, μια ενθάρρυνση, μια στήριξη, όχι απλά αιγίδα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, της Βουλής, για να γίνουν κάπου σε μια περιφέρεια, σε μια πόλη, σε μια πρωτεύουσα, σε σχέση με όλα τα άλλα ζητήματα, αυτό δόθηκε, διότι έχουμε τη δυνατότητα να δοθεί. Άρα λοιπόν διαμορφώνεται και εκθέσεις και σε δημιουργούς και τα λοιπά, διαμορφώνεται μια τέτοια προσπάθεια, μια τέτοια εικόνα. Εδώ κοντά τώρα έρχονται να προσθεθούν σημαντικές προσπάθειες οι οποίες αφορούν στα έργα. Δηλαδή η Βουλή εκ των πραγμάτων είναι ένα παπάλαιο κτίριο, πέρασε από πυρκαγιές, πέρασε. Το 1934 πρωτόγινε Βουλή ως Βουλή των Ελλήνων, ύστερα δια του μεταξά μπήκε λίγο στο, όχι λίγο, αλλά ως κτίριο συνέχιζε να λειτουργεί με υπηρεσίες τότε του κράτους, μετά ο πόλεμος, περάσαμε μια διαδικασία. Είναι φανερό ότι χρειάζεται η Βουλή, το κεντρικό κτίριο και τα άλλα 5-6 κτίρια άλλα. Η Λένορμαν που είναι ένα εξαιρετικό κτίριο, το πρώην καπνεργοστάσιο και που είναι οι μεγάλες βιβλιοθήκες, αρχεία, γίνονται έργα συντήρησης και άλλα εκεί πέρα μέσα των αρχείων κτλ. Και τα γνωστά, ας πούμε, κτίρια Μπουλίνας, πήγα να πω λόγω πολυτεχνείου, τώρα καταλάβατε. Μητροπόλεως. Μητροπόλεως Βουλής, Σέκυρη απέναντι Αμαλίας, τα λοιπά. Όλο αυτό το κτηριακό, κτηριολογικό συγκρότημα, τα λοιπά, θέλει υποστήριξη, αναβάθμιση, εξυγχρονισμό, αλλαγές, εξορθολογισμό, προσθήκες. Ήδη γίνεται το καινούριο κτίριο στη Φιλελλήνων, το οποίο ήταν για να γίνει. Θα μπει μπροστά η εργολαβία του διαμαντιού του κέντρου της Αθήνας, που είναι η Μπενάκιος Βιβλιοθήκη, που είναι το κτίριο δίπλα στην Παλαιά Βουλή, για να ξεκινήσει, ας πούμε, μέσα στον χρόνο. Γενικώς και εδώ πέρα μέσα και τα μικρόφωνα που μιλάμε και η στέγη που δεν είναι αυτό που βλέπουμε, είναι αυτό που θα έβλεπε κανείς αν πήγαινε από πάνω, που έγινε η υποστήριξή της μετά από 80 χρόνια, και ένα πλήθος άλλων εργασιών που αφορούν στην ίδια τη Βουλή και που έρχονται να προσθεθούν σε παλαιότερες εργασίες που είχαν γίνει πολύ σημαντικού χαρακτήρα, παραδείγματος χάρη η ύπαρξη του γκαράζ της Βουλής, του πενταόροφου, το οποίο αντιλαμβάνεστε χωρίς αυτό τι θα γινόταν στο κέντρο της Αθήνας ή τι δυσκολίες θα έχουν. Και είχαν γίνει επί προηγούμενων καταστάσεων κτλ. Η Βουλή λοιπόν και μέσω του αποθεματικού της κτλ. Συνεχίζει ένα έργο εξυγχρονισμού. Μπαίνουμε στη νέα εποχή με τα πιο σύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ψηφιοποίησης σε όλα τα επίπεδα, ψηφιακής υπογραφής κλπ. Γίνονται εργασίες για να μπορέσει η Βουλή να είναι μέρος της λύσης του προβλήματος της χώρας, βγαίνοντας από αυτή την κρίση με τα όλα της, και αυτό να φαίνεται σε όλη την επικράτεια, καθώς ήταν αναμφιβόλως μέρος του προβλήματος κατά τη διάρκεια της κρίσης ως προς τα ζητήματα, τα πολιτικά, τα νομοθετικά και τα άλλα τα οποία είδαμε. Άρα, έρχομαι σε δύο τελευταία ζητήματα. Επιβαρύνσεις της Βουλής. Υπάρχει τάση,
εκ των πραγμάτων και υπήρχε και μέσα στην κρίση και θα σας αναφέρω συγκεκριμένα για να είναι και πιστικά αυτά που θα σας πω, η Βουλή να ετούνται είτε εγχώροι είτε και διεθνείς θεσμοί, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, να επιβαρύνεται με επιπλέον εργασίες, με επιπλέον αρμοδιότητες, με επιπλέον υπηρεσίες. Δεν αναφέρομαι στις υπηρεσίες τις οποίες εμείς ιδρύσαμε διότι έπρεπε. Και λειτουργούν μια χαρά, υπηρεσία αρχείου, υπήρχε νομική υπηρεσία, στρατηγικού σχεδιασμού, άλλα πράγματα τα οποία λειτουργούν και έχουν δώσει, ας πούμε, και περαιτέρω μια βοήθεια. Αναφέρομαι, παραδείγματος χάρη, στο πόθεν έσχες. Αυτό είναι σημαντικό ζήτημα. Αντιληφθήκατε ότι μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας προδιετίας πήγανε τα πάνω κάτω. Και πράγματι χρειαζόταν μεγάλη τέχνη και από πλευράς της κυβέρνησης και σε συνεννόηση με τους Υπουργείο Δικαιοσύνης τα λοιπά, αλλά και με τη Βουλή, να φτάσουμε σε αυτό το νομοσχέδιο που ήρθε πριν από λίγες μέρες, πριν από λίγο καιρό στη Βουλή. Με βάση αυτό το νομοσχέδιο, αφού αποφύγαμε τις ακρότητες να θεωρηθούν όλες οι δηλώσεις μέχρι τώρα και της τελευταίας τριετίας και του πολιτικού συστήματος, δηλαδή των 800, πολιτικό σύστημα είναι οι 800, διότι είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση μέσα, τα λοιπά, η αιρετή, που παραδοσιακά μέσα από εδώ γινόταν η διεκπαιρέωση των δηλώσεων. Αφού αποφύγαμε, σας λέω, το ακραίο να θεωρηθούν και αυτές ότι θα έπρεπε να ξαναγίνουν από το 2014-2015, φτάσαμε σε ένα σημείο όπου στη Βουλή ήρθε, χρησιμοποιώ μια ουδέτερη πολιτική έκφραση, το καθήκον να διεκπεραιώνει μερικές χιλιάδες πόθεν έσχες των δικαστικών. Έτσι είναι 5.000 οι δικαστικοί, η τριετία τους είναι 15.000 που πρέπει αναδρομικά στην πρώτη δόση για φέτος, για αυτό είναι αυξημένο το κονδύλι. Γενικώς αλλάζουν όλα τα δεδομένα ως προς αυτό το ζήτημα και χρειάζεται μια σοβαρή ενίσχυση των υπηρεσιών που μπορεί να φτάσει στην ανάγκη μέχρι για κτίριο, ας πούμε, το οποίο πρέπει να υπάρξει μόνο για αυτή τη δουλειά, ακόμα και αν πετύχουμε εν της πράγμαση το δειγματοληπτικό έλεγχο, ο οποίος δεν περιέχεται στην νομοθεσία. Διότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν έπρεπε να μπορεί να εφεσιβάλλεται, να μπορεί κάποιος να ενίσταται, αν ανέφερε μέσα περί δειγματοληπτικού ελέγχου. Αυτή τη συζήτηση κρατήστε την μετά από τρεις μήνες. Άρα λοιπόν πόθενες. Υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση επί μήνες να έρθουν οι ανεξάρτητες αρχές εδώ. Όλο το οικονομικό τους, όλος ο προϋπολογισμός τους. Δηλαδή αντί να είναι στα Υπουργεία, να είναι με την έννοια ότι θεσμοί βάζανε ότι εδώ, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει είναι πιο τα πράγματα, ας πούμε, έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη παρά να στα Υπουργεία, μια ολόκληρη συζήτηση. Την αποφύγαμε. Αντιλαμβάνεστε πως θα άλλαζε όλο τον προϋπολογισμό της Βουλής αυτό. Έστω οι 6 ή 5 συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές. Αλλά επίσης έχουμε επιπλέον έξοδα, διότι καλύπτουμε μεγάλο μέρος των διπλωματικών υποχρεώσεων της χώρας. Και κρατήστε το επίσης αυτό. Διότι βλέπουμε κάθε μέρα ότι οι επισκέψεις που γίνονται εδώ κτλ. Δεν είναι μόνο στο πλαίσιο των διακοινοβουλευτικών υποχρεώσεων, ενώ οι επιτροπές φιλίας κτλ. Πρόεδροι, υπουργοί, πρωθυπουργοί, δηλαδή από την εκτελεστική εξουσία, από τους πολιτιακούς παράγοντες του εξωτερικού, έρχονται, φιλοξενούνται, γίνονται ειδικές. Υπάρχει ειδική συνδρομή από τη Βουλή για πλήθος τέτοιων υποχρεώσεων που έχει η πολιτεία, ας πούμε, ο χώρος. Υπάρχει από την πλευρά μας επίσης επικουρία στα όρια του νόμου σε θέματα που η εκτελεστική εξουσία κάποια στιγμή δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, εννοώ με το χρόνο που θα πρέπει να ανταπεξέλθει. Παραδείγματος χάρη, η Βουλή για 2 χρόνια ήδη δίνει ένα υψηλό ποσό της τάξης των 250.000 ευρώ ετησίως, αν δεν κάνω λάθος, στα επιπλέον σχολεία, δηλαδή στα σχολεία που λειτουργούν από το απόγευμα και ύστερα, για τις επιπλέον τάξεις σε όλες τις περιφέρειες που έχουν προσφυγόπουλα, μεταναστόπουλα κτλ. Για το πετρέλαιο γίνεται ένα τόσο ενίσχυση στις περιφέρειες που τα διανέμουν, ας πούμε, στα σχολεία. Αυτό γίνεται τώρα ήδη επί 2 χρόνια. Και δεν αναφέρομαι βεβαίως στην αυτονόητη για όλη την κοινωνία βοήθεια της Βουλής, η οποία δίνεται με ομόφωνες αποφάσεις σε μεγάλες καταστροφές οι οποίες έχουν υπάρξει και αναφέρθηκαν προηγούμενα και από τους εισηγητές, δηλαδή για τη Μάντρα,
για τους πυρόπληκτους, για το πικ της μεταναστευτικής, ας πούμε, τότε ροής και για άλλα θέματα. Άρα μία επικουρία και σε αυτά τα ζητήματα. Τελειώνω. Σε σχέση με τους βουλευτές και τις επιπλέον επιβαρύνσεις, νομίζω έγινε κατανοητό γιατί ο φετινός προϋπολογισμός αναλύθηκε και προηγούμενα. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα κονδύλια που τον επιβαρύνουν. Τελειώνω σε σχέση με, με τις βουλευτικές αποζημιώσεις και τα λοιπά, το οποίο θεωρείται και ζήτημα, δεν χρησιμοποιώ την έκφραση που χρησιμοποιούν στα κανάλια, διότι αυτό θα βγάλουν για τίτλο από όλα αυτά που είπαμε, εν πάση περιπτώσει που τους ενδιαφέρει για να το, για να το κοινοποιούν, διότι αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο και τα λοιπά. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Γίνανε μονομερείς περικοπές που δεν υποχρεωθήκαμε από κανέναν, κατά 10% πέραν όλων των περικοπών που είχαν γίνει, ενώ και μέσα σε αυτή την τριετία, ενώ πράγματι ισχύει αυτά που είπε και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Κουτσούκος, ότι είχαν γίνει από πριν κιόλας όλες οι εξομοιώσεις, υπήρξε πλήρης εναρμόνιση της φορολογίας. Πλήρης εναρμόνιση της φορολογίας και σε ό,τι αφορά και πέραν δηλαδή και για το επίδομα αλληλεγγύης, πλήρης εναρμόνιση με όλα τα ποσά, έτσι ώστε δικαίως όλος ο κόσμος να αισθάνεται ότι είναι ίση η μοίρα σε σχέση με το τι υπάρχουν ως προς την αποζημίωση. Δεν είναι μισθός του βουλευτή, είναι αποζημίωση για τα χρόνια, για τον καιρό που είναι εδώ, να υπάρχει πλήρης εξομοίωση με όλους τους συμπολίτες μας. Αυτά γίναν είτε έτσι είτε αλλιώς. Όπως επίσης δεν υπάρχει ίχνος ανάγκης για, σε σχέση με τα αναδρομικά, το εξηγήσαμε από την πρώτη στιγμή, είναι λυπηρό όταν δεν μπορούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας έτσι ώστε να υπάρχει έγκαιρα η ενημέρωση και μία ομόφωνη απάντηση που θα σταματούσε και, και αυτή τη συζήτηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό που το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή αφορά σε εφάπαξ καταβολή των ποσών σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Δεν είναι αναπροσαρμογή μισθών, δηλαδή δεν δημιουργούν σε καμία περίπτωση δεδομένο παρακολούθησης από άλλες κατηγορίες σε σχέση με αναπροσαρμογές μισθών. Ήταν εφτακάθαρο. Ήταν γνωστό εξ υπαρχής. Ξαφνικά ανακαλύφθηκε μια ολόκληρη θεωρία πώς με βάση το ότι έχουν βγει αντισυνταγματικές κάποιες από προγενέστερες αποφάσεις πάνω σε αναδρομικά άλλων κτλ. Με πλήρη παραγνώριση ότι από το 2008, 2009, 2010 και ύστερα, επαναλαμβάνω, με προηγούμενες καταστάσεις πολιτικές κυβερνώσεις είχαν αυτά τα πράγματα ξεκαθαριστεί πλήρως, δηλαδή είχε αποδεσμευθεί παρά το ψήφισμα του 1975. Είχε αποδεσμευθεί ο μισθός του βουλευτή από το μισθό του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Δεν παρακολούθησε ούτε τα αναδρομικά των δικαστών ύστερα με το 50% κτλ. Δεν υπάρχει ζήτημα συντάξεων από το 12 και ύστερα. Αυτά όλα είναι της πάσης γνωστά. Αλλά πασίγνωστη επίσης, ήταν καλό αυτό γι' αυτό, πασίγνωστη επίσης παρουσιαστές και πρώην συνάδελφοι, επιστήμονες κτλ. Επιδιήμερο, δοκιμάζοντας και τις αντοχές μας και τα αντανακλαστικά μας, αν μπορούμε σε χρόνο ντετέ οι υπηρεσίες να δώσουν τα χαρτιά να ενημερώσουμε οι συνάδελφοι, γεμίσανε όλο τον κόσμο, ας πούμε, με την αντίληψη ότι να, αυτοί, ας πούμε, για τον εαυτό τους κανονίζουν αυτά τα πράγματα κτλ. Κλείνω με το εξής ευαίσθητο ζήτημα. Είχα αναφερθεί και πέρσι. Δεν θα υπάρξει άλλη χρονιά για να αναφερθώ, διότι θα γίνουν οπωσδήποτε βουλευτικές εκλογές μέσα στο 19 και πριν τον Νοέμβριο το 19, ως εκ τούτου, ανεξάρτητα του ποια παράταξη θα είναι, ας πούμε, τα λοιπά, μπροστά, που εγώ ελπίζω και εκτιμώ ποια θα είναι, αλλά αυτό δεν έχει σχέση. Πάντως, άλλος Νοέμβριος για τον προϋπολογισμό της Βουλής που να έχω τη δυνατότητα, ας πούμε, αυτή οπωσδήποτε δεν θα υπάρξει. Και θέλω να είμαι σαφής, εννοώ για τις συντάξεις των πρώην συναδέλφων, των πρώην βουλευτών. Και το λέω εις επίκον όλων. Το είπα και χθες στην Επιτροπή, τα έχω πει σε όλους.
Εκεί έχει γίνει ένα πάρα πολύ σοβαρό λάθος με τον τελευταίο ασφαλιστικό νόμο σε σχέση με το πώς μετριούνται οι συντάξεις τους. Δεν μιλάμε για τη μείωση που υπέστησαν όλοι οι συνταξιούχοι κατά το ποσό που την υπέστησαν, 20, 30, 40% όπου και τα λοιπά. Δεν μιλάμε για αυτό. Μιλάμε για πολύ επιπλέον, το οποίο αφορά 600 ενδεχομένως άντρες και γυναίκες, συναδέλφους, οι οποίοι κατά το 95%, για να μου πω περισσότερο μάλιστα, δεν είναι της παρατάξεως, παραδείγματος χάρη, που είμαι εγώ, δεν ήταν από την αριστερά, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Και οι οποίοι έχουν υποστεί μια δραματική μείωση στα εισοδήματά τους. Μερικοί εξ αυτών είχαν κλείσει τα επαγγέλματά τους, ήταν περισσότερο, 5, 10, 15 χρόνια ήταν αυτοαπασχολούμενοι, είχαν αντεστράφει εντελώς ο προϋπολογισμό τους στους ή η ζωή τους για τον πολύ απλό αλλά και ας πούμε πολύ κακό λόγο για να τον τρώμε και να μην κάνουμε τίποτα, ότι δηλαδή εξομοιώθηκαν με το στάτους του δημοσίου υπαλλήλου. Δηλαδή ενώ έπρεπε να αναγνωριστεί, όπως είναι και αλήθεια, ότι η βουλευτική αποζημίωση είναι αποζημίωση για συγκεκριμένους μήνες και χρόνια που κάποιος είναι βουλευτής, πέρασαν στα μισθολογικά κλιμάκια του δημοσίου. Δηλαδή, τους συμπεριφέρονται όπως ένας δημόσιος υπάλληλος που αντί 35 χρόνια, στα 15, στα 17 χρόνια θέλει να πάει να ασχοληθεί με την αγροτική παραγωγή ή να κάνει κάποια άλλη δουλειά, παραιτείται από το δημόσιο και παίρνει ένα ποσοστό, δεν είναι καν 15-35, παίρνει ένα μικρό ποσοστό από αυτό που το αναλογούν από την παρουσία του στο δημόσιο 15 χρόνια. Έτσι λοιπόν εξομοιώθηκε σαν να ήταν μισθός, ο βουλευτικός μισθός, και πήγανε πάρα πολύ κάτω στα όρια της εθνικής σύνταξης, της νέας, πλήθος συντάξεων, και είναι ένα ανοιχτό ζήτημα με το οποίο ασχολούμαστε εδώ και μία διετία. Το συζητάμε με τον σύλλογό τους, είναι σε γνώση των κομμάτων, είναι σε γνώση και το οποίο θα πρέπει να επιληθεί. Και στο οποίο ενδεχομένως και δημοσίως πάλι να υπάρχουν, διότι εγώ αυτά το έχω πει και σε κανένα δύο κανάλια, δεν είναι, και ύστερα ερχόντουσαν επί ώρα διάφορα υβριστικά για το πολιτικό σύστημα κτλ. Πρέπει να έχουμε το θάρρος στα ζητήματα να τα θέτουμε έτσι όπως είναι. Και θα παρακαλούσα πάρα πολύ, το λέω και δημοσίως, και προς τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, για να είμαι συγκεκριμένος, και προς τις ηγεσίες τους, σε αυτό το ζήτημα να υπάρξει η πρωτοβουλία και η συνένεση και από πλευράς των δύο κομμάτων, στα οποία ανήκανε και ανήκουν, είναι αξιόλογα στελέχη όλης της μεταπολίτευσης, οι συνάδελφοι, έτσι ώστε να υπάρξει μια ρύθμιση πάνω σε αυτό το ζήτημα, είναι σε γνώση και των υπουργών κτλ. Θα ήταν άδικο, δεν λέω τη λέξη δεν είμαστε διατεθειμένοι, θα ήταν άδικο να πούμε ότι έρχεται μία, ας πούμε, τακτοποίηση αυτού του ζητήματος κατελάχιστον και γενικώς οι υπόλοιποι, να, πέρα δηλαδή της σημερινής πλειοψηφίας, να συμπεριφέρονται σαν να μην τους αφορά το ζήτημα. Χρειάζεται μία ευθύνη από όλους μας, θα παρακαλώ πολύ να αναλάβω. Με συγχωρείτε που με ακρηγόρησα, να είστε καλά.